Γεια σας παιδιά, Joe Tax εδώ και σήμερα μετά πάρα πολύ καιρό έχουμε My Carrier με την Nike. Δυστυχώς έπαιξα 3 παιχνίδια τα οποία είχα σκοπό να τα ανεβάσω, αλλά επειδή έχασα και στα 3 με τη Chelsea, τη City και την Burnley από 3-0, 4-0 νομίζω, έχασα πάρα πολύ όπως και να έχει. Δεν υπήρχε λόγος να τα ανεβάσω, πραγματικά το AI έπαιζε απίστευτα και μάλλον δεν το είχα πάρει και εγώ πολύ σοβαρά, δεν έπαιξα τόσο συγκεντρωμένα. Οπότε πάμε να βγούμε από τώρα, όπως βλέπετε είμαστε τελευταίοι και παίζουμε με την Tottenham, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως και να έχει. Πρέπει να νικήσουμε να φύγουμε από την τελευταία θέση. Οπότε πάμε στο παιχνίδι. Πρώτη ευκαιρία με τον Ραούχο. Το shoot, αχ, αυτά, αν τα τελείωναν αυτά. Γενικά δεν έχω τόσο καλούς ότι παίχτες λόγω του overall. Αν τα τελείωναν αυτά. Όχι, όχι έτσι. Κάθε γκολ που τρώω, παιδιά, δυστυχώς από τις μεγάλες ομάδες τουλάχιστον είναι έτσι. Ένα shoot και μπαίνει στο γάμο. Κρίμα. Όχι πάλι το ίδιο, εντάξει. 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 Βλέπετε, ο Μπάρκας ακίνητος. Δυστυχώς εύκολα 2-0. Εδώ μια ευκαιρία ίσως έχουμε. Μάνταλος στο σουτάρο. Η κόντρα, απίστευτο, πολύ τυχερό γκολ. Πραγματικά πάρα πολύ τυχερό γκολ. Κάνω το 2-1. Πραγματικά έχω βάλει 2 γκολ. Μόνο 2 σου μου είχε κάνει τότε να. Πραγματικά έχει απειλήσει μόνο 2 φορές. Σκόκο. Παραλίγο πάλι το ίδιο, πολύ κοντά στο Νησοφάρης. Τώρα δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δυστυχώς δεν... είχε πάει στο 91, δεν μπορούσα να πείσω πάρα πολύ, είναι αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο και μου κάνει το 3-1, κρίμα από 2 σου τεραστικά και ήθηκε το... Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί κόπηκε, σταμάτησε η κάμερα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, έχασα 3-1 από την Tottenham, όπως είδατε. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε ένα σερί 4 νητών, είμαστε τελευταίοι, αλλά δεν είμαι τόσο απεσιόδοξοι γιατί όπως βλέπετε η 16η που είναι η Huddersfield έχει μια νίκη μακριά από εμάς. Οπότε με μια νίκη με τη Φούλαμ που παίζουμε και μετά από ό,τι έχω δει με μια νίκη, ισοπαλία με τη Λίβερπουλ, αν τα καταφέρουμε ίσως να κάνουμε κάτι. Τώρα από ό,τι βλέπω μας λέει ο Τσιντότας να τον βάλουμε στην βασική ενδεκάδα. Θα τον προτιμήσω τον Τσιντότα, άντε να του δώσω μια ευκαιρία. Οπότε πάμε να τον βάλουμε και πάμε στο παιχνίδι με τη Φούλαμ να δούμε τι μας ετοιμάζει. Μακάρι να νικήσουμε, να ξεφύγουμε λίγο από το σερί των νητών. Γενικά είναι μια ομάδα, όχι δεν ξέρω αν είναι εύκολη, αλλά είναι μια ομάδα πιστεύω που πρέπει να νικήσουμε όπως και να έχει για να πάει κάπως καλά αυτή η πρώτη σεζόν. Γιατί αλλιώς δεν έχουμε ελπίδα αν χάνουμε ακόμη και από τέτοιες ομάδες όπως και να έχει. Οπότε πάμε στο game. Εδώ κάνουμε τις πασούλες μας, Μάνταλος, Λιβάγια, Σκόκο, το Φινές. Παραλίγο να το βγάλει, νομίζω έχει τον Φαμπιάνη, ποιον έχει, Φαμπρίσκο, δεν μας λέει. Το θετικό είναι όπως έλεγα λοιπόν, κάνουμε το γρήγορα, το... κάτι είχε πάθει κάμερα σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάνουμε λοιπόν το γρήγορα το 1-0, γρήγορα όπως και να έχει τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο και δεν έχουμε φάει πρώτη γκολ όπως συνηθίζουμε. Οπότε και με αυτό τώρα την ωραία μαδική ενέργεια κάτι γίνεται για να δούμε τώρα αν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Για να δούμε Σούρλε, έχω και το Σούρλε αυτή, το Σούρλε πως λέγεται. Η σέντρα, κοιτάξτε πως πετάχτηκε, κοιτάξτε πως πετάχτηκε. Καλά να κάνω αλλαγές. Πραγματικά πολύ κρίμα. Τόση ώρα για μια κεφαλιά. Σιμόες, Λιβάγια, Μπακασέτας. Δεν ξέρω τι έκανε το ακριβώς εκεί πέρα, τέλος πάντων όπως και να έχει παίρνουμε το corner. Και το κάνουμε. Τσιγκρίσκι, ναι! Δεν το περίμενα. Πραγματικά έτσι όπως πήγαινε η μπάλα, νομίζω ότι την πάρω Λιβάγια την κεφαλιά και δεν θα έκανε καλή κεφαλιά. Αλλά όπως και να έχει, πάτησα εκεί να έφυγε ο πανηγυρισμός. Τέλος πάντων, κάνουμε το 2-1 με τον Τσιγκρίσκι και πάμε για την νίκη, μάλλον. Έφυγε η μπάλα, ευτυχώς. Και επιτέλους τη διώχνουμε έξω, να είμαστε σίγουροι. Και στο 92 πλέον κλειδώνει η νίκη. Κάναμε το 2-1 στη Φούλα με ένα ωραίο γκολ του Σκόκο, ακόμη μια πολύ ωραία κεφαλιά του Τσιγκρίνσκι και παίρνουμε τη νίκη. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η τρισβαθμή, γιατί μας ουσιαστικά μπορεί να μην έχω βγει ακόμη από την επικίνδυνη ζώνη από ό,τι φαντάζομαι, αλλά με μια ισοπαλία με τη Λίβερπουλ κλείνει καλά το σημερινό επεισόδιο μετά τις χθεσινές 3 ήττες και ουσιαστικά ελπίζουμε, όπου βλέπετε νίκησε και δυστυχώς η Huddersfield, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Και όπως βλέπετε με τη Liverpool Μπογέ βασικός, 75 overall, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Πρώτη ευκαιρία μυρίζουμε και με το Μανέ, πολύ εύκολη παλιά. Χώριζε την άμυνα στα 2 ας πούμε και έκανε εύκολα το 1-0. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι να. Έφυγε ο Γκάλλο, αλλά τώρα δεν είναι κανείς μέσα, μόνο Σκόκο είναι. Θα την κάνω εγώ τη σεντρούλα μου, όπως και να έχει. Πολύ ωραίο γκολ! Ναι! Κάνουμε το 1-1 πάρα πολύ γρήγορα. Με πραγματικά φταίει πάρα πολύ. Ο Άλισον νομίζω έχει τέρμα που είχε να έχει αυτή τη στιγμή. Φταίει το τέρμα της Λίβερπουλ εννοείται, αλλά και ο Σκόκο έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Και ουσιαστικά κάνουμε το 1-1 από το πουθενά. Πραγματικά από το πουθενά, δεν το περίμενα. Στην κλειστή γωνία. 1-1 Σκόκο, πολύ χρήσιμος φέτος. Μεγάλη μεταγραφή. Ωραία, Γαρανόπουλος. Γκάλλο, σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ! 2-1, πάλι ο Σκόκο. Πάλι ο Σκόκο, πραγματικά τι έχει κάνει φέτος. Έχει βάλει 4 γκολ και το θέμα είναι πάρα πολύ κρίσιμα γκολ. Με τη Φούλαμ, νομίζω ήταν με την Κρυσταλ Πάλα σε παλιότερο επεισόδιο. Και τώρα 2 με τη Λίβερπουλ. Κοιτάξτε το κεφαλιά. Κάνουμε την ανατροπή πάρα πολύ γρήγορα. Και ίσως να ελπίζουμε λιγάκι για την νίκη. Θα δείξω. Εδώ το κο... τι έβγαλε ο Μπάρκας. Τι έβγαλε ο Μπάρκας, Χριστέ μου. Τρομερή επέμβαση. Να φύγει τώρα το κόρνερο. Όπως βλέπετε 6 saves ο Μπάρκας. Ποιον έχει τέρμα η Λίβερπουλ δεν ξέρω. Όχι τι μας τσιάζει. Τώρα να φύγει μπάρα θέλουμε. Παναγία μου. Παναγία μου. Έφυγε. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το έχω φάει. Και τώρα μήπως θα το βάλουμε. Μπακάκης. Κάτω καλά. Αχ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Το έβγαλε παιδιά. Τόση ώρα ήθελα η άμυνά μου να γυρίσει πίσω. Έχω βάλει ultra defensive. Δεν γύρναγε. Το έβγαλε ο Μπάρκας όμως. Το έβγαλε ευτυχώς. Η μπάλα να φύγει και μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη, παιδιά. Πολύ μεγάλη νίκη. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το πήρε αυτό το παιχνίδι. Έχει κάνει αρκετές φάσεις η Λίβερπουλ. Δηλαδή, όχι τόσο σημαντικές, αλλά με πίεσε πάρα πολύ. Έχει κάνει κάποια σουτάκια αδύναμα μεν, αλλά απειλητικά. Ο Μπάρκας έβγαλε 2-3 πάρα πολύ καλά σουτ. Μαζί με αυτό το τελευταίο και ένα του Φιρμίνιο από κόρνερ, νομίζω. Από ό,τι θυμάμαι. Μεγάλη νίκη. Και όπως βλέπετε εδώ, λοιπόν, παιδιά, είναι η βαθμολογία. Επιτέλους ξεφύγαμε την επικίνδυνη ζώνη, όχι για πολύ, για ένα πόντο, αλλά όπως βλέπετε η ένατη θέση είναι μακριά μας μόλις μια νίκη που είναι United. Οπότε είμαστε σε καλούτσικο σημείο όπου μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμη πράγματα αν κάνουμε κάποιες συνήθειες από εδώ και πέρα. Λοιπόν, μου ήρθε και ένα transfer offer για το Μουράν. 3 εκατομμύρια τέλος πάντων και 50.000. Είναι αυτό για να φύγει τα Χριστούγεννα. Ναι, τέλος πάντων τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και ήρθε από τώρα. Το πατάμε εννοείται accept για να φύγει τότε ο Μωράν. Ουσιαστικά πλέον λοιπόν και εκτός ενδεκάδας. Έχουμε και ένα training injury εκτός 2 μήνες ο Γιάννη Κοκλούν. Εντάξει, δεν μας νοιάζει ευτυχώς τόσο πολύ. Οπότε αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Θα έχουμε πιο πολύ My Carrier τώρα που γυρνάω τώρα στο Ρέθυμνο. Κι άλλο τα φερόφερα το Μωράνο το μεταξύ. Το πατάμε και αυτό accept όπου θέλει να σπάει το παιδί. Δεν έχω κανένα θέμα. Και οπότε αυτά. Ένα like, μια εγγραφή είστε καινούργοι και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.